Χθες ολοκληρώθηκε η διανομή των βοηθημάτων σε τρόφιμα ΤΕΒΑ και στην Επίδαυρο και την Ερμιονίδα. Περίσσεψαν ένας μικρός αριθμός πακέτων με φαγητό, τα οποία, όπως συνεννοηθήκαμε η Περιφερειακή Αρχή και κατά εντολή και του Περιφερειάρχη, τα παραδώσαμε στην Μητρόπολη, στον Μητροπολίτη των Σεβασμιότητων Νεκτάριο, προκειμένου να κάνει την διανομή ο ίδιος κατά δικιά κρίση προς τις δομές συσιτίου που υπάρχουν στην Αργολίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε συνεννοηθεί, ήρθαμε και παραδώσαμε 122 πακέτα τροφίμων ΤΕΒΑ, και στη συνέχεια βεβαίως, όπως σας είπα, ο Μητροπολίτης θα τα προωθήσει περαιτέρω. Πόσα τρόφιμα έχετε διαθέσει αυτό το χρονικό διάστημα? 1411 μείον τα 122 τα οποία παραδώσαμε σήμερα. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι σημερινό, το πρόγραμμα αυτό είναι ευρωπαϊκό. Η περιφέρεια είναι που είναι ο ανάδοχος του έργου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε φέτος ως Περιφερειακή Αρχή για να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια και την σωστή και ορθή τήρηση της σύμβασης και του σκοπού του προγράμματος. Είναι ότι τα πήγαμε σπίτι-σπίτι, η διανομή έγινε κατοίκων, υπεγράφει το σχετικό έγγραφο από τον κάθε ένα ωφελούμενο της παραλαβής του φαγητού, και θέλω να πω ότι έγινε με έναν τρόπο τακτοποιημένο, νοικοκυρεμένο, που ακριβώς διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια του κάθε ωφελουμένου, και έγινε με τρόπο που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα κατά την διανομή αυτή. Σε περίπτωση που επεκταθεί η καραντίνα, θα σκέψεις να κάνετε κάτι ανάλογο στο άμεσο μέλλον? Η στήριξη εκδηλώνεται από την περιφέρεια και εκδηλώνεται πάρα πολλές μορφές. Ας πούμε, σε δύο νομούς, Αρκαδία και Κορινθία, που δεν συμμετείχαν στο ΤΕΒΑ στο παρελθόν, δόθηκαν κάποια χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ωφελούμενοι και να προμηθευτούν τα χρειώδη για την γιορτή του Πάσχα. Είμαστε σε επαφή και σε συνεννόηση και σε συζήτηση ποιες άλλες ευαίσθητες πληθυσμιακά ομάδες μπορούμε να διευκολύνουμε. Ας πούμε, αυτούς που είναι αμαία, αυτούς που είναι μακροχρόνια άνεργοι. Είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχουν και άλλου είδους παρεμβάσεις, θα υπάρχουν και άλλου είδους βοήθειες. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός, μέσα στους σκοπούς της περιφέρειας, να μπορέσει να στηρίξει ανθρώπους που έχουν ανάγκη την βοήθεια του κράτους σε μια τόσο δύσκολη και κρίσιμη χρονική περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα. Με την ευκαιρία να θυμηθώ. Πώς? Την ευκαιρία που σήμερα που δίνεται να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τις ευχές μου σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα ιδιόμορφο Πάσχα. Είναι ένα Πάσχα που έχει μεγάλη εβδομάδα. Η Ανάσταση όμως θα έρθει σύντομα. Θα μας λείψουν οι άνθρωποι που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε Πάσχα μαζί. Θα μας λείψουν οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, γιατί θα υποχρεωθούμε το Πάσχα αυτό να το περάσουμε μόνοι μας. Μόνοι μας σωματικά, όχι όμως ψυχικά. Πιστεύω ότι μπορεί σωματικά να έχουμε απομονωθεί, αλλά ψυχικά αισθανόμαστε πολύ πιο κοντά με τους άλλους ανθρώπους. Θα μας λείψουν οι Αθηναίοι, θα μας λείψουν οι συγγενείς μας από άλλα μέρη που δεν θα μπορούν να έρθουν φέτος και να κάνουν Πάσχα μαζί μας. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά και το καλοκαίρι να περάσουμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την έξοδο από μια τέτοια πανανθρώπινη περιπέτεια όπως αυτή που ζούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν, και καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο.